Το 64,1% των ψηφοφόρων που συμμετείχαν στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου ψήφισε την παράταξη Δύναμη Υγείας με επικεφαλή στον Αλέξανδρο Πατριανάκο, που αναδείχθηκε πρώτη δύναμη εκλέγοντας συνολικά 8 από τις 13 έδρες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Εγώ νομίζω ότι την επόμενη μέρα όλοι οι γιατροί έχουμε κοινό στόχο και κοινή δράση. Εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια του γιατρού και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όλοι οι ιατροί μέσα σε επιστημονικά πλαίσια για ένα καλύτερο αύριο όλων μας. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο κ. Πατριανάκος αναφέρθηκε στις στοχεύσεις του νέου οργάνου που επικεντρώνονται, όπως είπε, στην καθημερινότητα, το νέο νομοσχέδιο αλλά και την εξωστρέφεια του Συλλόγου. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με την καθημερινότητα του ιατρού, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση, δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται οι ιατροί για να πάρουν μία βεβαίωση. Το δεύτερο θα είναι η παρέμβασή μας για το νέο νομο... και οι προτάσεις μας, γιατί εμάς δεν μας αρέσει να πηγαίνουμε με κραυγές ενάντια στο καθετή, αλλά με προτάσεις και λύσεις, και νομίζω ότι αυτό θα είναι το δεύτερο για το νομοσχέδιο υγείας. Και νομίζω ότι το τρίτο είναι η εξωστρέφεια. Ο κ. Πατριανάκος εξήγησε ότι οι γιατροί από την έναρξη της πανδημίας έχουν δείξει την επαφή τους με τον κόσμο, αναδεικνύοντας το έπακρο το ρόλο τους δίπλα στον άνθρωπο και την επιστημονική τους επάρκεια. Είδαν ότι ο Ιατρικός Σύλλογος ήταν μπροστά, ήταν αυτός ο οποίος είπε ανοιχτά τα ιατρία, κλειστές οι πόρτες, ήταν αυτός ο οποίος έκανε δράση για τον COVID και έδειξε ότι έχουμε αντανακλαστικά για κάθε μεγάλο θέμα υγείας το οποίο δημιουργείται. Από τους 1.946 εγγεγραμμένους, με δικαίωμα ψήφου, στις κάλπες προσήλθαν 1.132 γιατροί. Ο Αλέξανδρος Πατριανάκος έλαβε 549 ψήφους, ο Εμμανουήλ Φουκαράκης 251, ο Γιώργος Πρινιανάκης 225, ο Δημήτρης Ξηδάκης 219, ο Νικόλαος Λαθουράκης 200, ο Γιάννης Δροσίτης 197, ο Νικόλαος Γαλανάκης 169 και η Κατερίνα Ανδριανάκη 160 ψήφους. Η παράταξη γιατροί στην πρώτη γραμμή κέρδισε 2 έδρες με 16,5%, 2 έδρες κατέλαβε και η παράταξη ανατροπή με 11,4%, ενώ η παράταξη δημοκρατική πανεπιστημονική κίνηση κατέλαβε 1 έδρα με ποσοστό 8,07%.